Λίγη παραπάνω από το κανονικό βροχή ήταν ικανή να προκαλέσει καταστροφές στην παράκτια περιοχή του Δήμου Δύου Ολύμπου. Σε συνδυασμό με τις κακοτεχνίες που, όπως καταγγέλνουν οι τοπικοί φορείς, ευθύνεται η εταιρεία που εξάγει αμοχάλικα από την περιοχή, προκλήθηκαν μεγάλες ζημιές σε ψαράδες στο λιμάνι της Γρίτσας. Τα νερά από τον Όλυμπο, μην έχοντας άλλη διέξοδο, υπερχείλησαν την περιοχή με αποτέλεσμα να αναποδογυρίσουν βάρκες και να καταστραφούν τα δίχτυα των ψαράδων. Όπως διαπιστώσατε και μόνοι σας, επανειλημμένως που είχαμε κάνει ενοχλήσεις προς την εταιρεία για το πρόβλημα που υπάρχει με οποιαδήποτε βροχή συμβεί, όχι δυνατή να πούμε, γιατί εδώ είμαστε τόσα χρόνια στο λιμάνι και έχουν γίνει πιο δυνατές βροχές, καταφέρανε να καταστρέψουν ένα σωρό ψαράδες που είμαστε εδώ πέρα. Πάνε τα δίχτυα μας, πάνε όλα, τα πήρε το ποτάμι και τα πέταξε μέσα στη θάλασσα. Και από εδώ και πέρα δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, δεν ξέρουμε τι, είμαστε πλυπισμένοι τελείως και αγανακτισμένοι. Και κανείς δεν μας ακούει βασικά στα προβλήματα που έχουμε και έχουμε αναφέρει παντού, σε δημαρχίες, νομαρχίες, παντού, και κανείς δεν δείχνει ένα ενδιαφέρον, δεν ξέρω τι να πω. Είμαστε τελείως απελπισμένοι. Κάθε φορά που βρέχει πολύ γίνεται αυτό το πράγμα. Κάθε φορά που βρέχει γίνεται αυτό το πράγμα. Επανειλημμένως είχαμε πει να ανοίξουν μία δίωδο για να φεύγουν τα νερά του ποταμιού όπως ήταν πρώτα, αλλά δεν εισακουστήκαμε καθόλου. Τώρα η καταστροφή στους ψαράδες είναι πολύ μεγάλη και δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Δεν ξέρουμε πώς θα ζήσουμε τα παιδιά μας, να ξέρετε. Αυτό είναι το πρόβλημα το τεράστιο που έχουμε. Από το πρωί βρίσκονται στις πληγείσες περιοχές, κλιμάκια της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας αλλά και του Δήμου Δύο Ολύμπου, προκειμένου να συντονίσουν την προσπάθεια αποκατάστασης των ζημιών. Όπως τόνισε ο επιστημονικός συνεργάτης της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, Δημήτρης Ρουκάς, στόχος είναι και η προώθηση των αντιπλημμυρικών έργων. Μετά από κάποια θεομηνία ή κάποια μεγάλη βροχή, οι ζημιές που παθαίνουν οι αγρότες είναι πολλές. Ήδη αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο λιμάνι της Γρίτσας, όπου αγρότες, γιατί και οι αλληλείς, οι ψαράδες είναι στους αγρότες. Λοιπόν, πάθαν μεγάλη ζημία μετά τη μεγάλη βροχή που έπεσε και κατεβάσαν τα κανάλια. Και μπορώ να πω ότι σε συνεργασία με το Δήμο Δύο Ολύμπου και τον κύριο και τον Δήμαρχο και την Αντιπεριφερειάρχη, που συνοηθήκαμε όλοι μαζί, ήρθαμε εδώ να δούμε το πρόβλημα που υπάρχει. Το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι η εταιρεία που έκανε το έργο τους ώστε να φορτώνουν τα χαλίκια δεν έχει δώσει άνοιγμα μεγάλο για να φεύγει το νερό από το κανάλι να πάει στη θάλασσα. Με εντολή του Δημάρχου και κατόπιν συζητήσεως με όλους τους φορείς και της Αντιπεριφερειάρχου, έρχεται τώρα τσάπα μεγάλη να ανοίξουμε το δρόμο εδώ, να ανοίξουμε εδώ τη μία δίωδο να φεύγει το νερό από το κανάλι να πάει στη θάλασσα. Αυτό ήταν ένα λάθος της εταιρείας πολλών ετών, το οποίο σιγά σιγά φαίνεται και από ό,τι βλέπουμε με το πολύ το νερό που έφερε, συνάδελφοι ψαράδες είχαν τα δίχτυα τους έξω, τα έμασε το νερό αφού δεν είχε πού να πάει πρόσβαση προς τη θάλασσα και τα έριξε μέσα στο λιμάνι, τα οποία αυτά είναι ζημίες πολλές. Από το πρωί έχουμε κατόπιν εντολή της Αντιπεριφερειάρχη, είμαστε σε έλεγχο της πληγείσας περιοχής. Είναι γνωστό ότι η λεκάνη του Δύο Ολύμπου παρουσιάζει προβλήματα όταν δημιουργούνται βροχοπτώσεις. Γι' αυτό και προσπαθούμε να προωθήσουμε τα έργα τα αντιπλημμυρικά. Αυτή τη στιγμή η εικόνα της περιοχής της Νότιας Πιερίας είναι ότι έχουμε εκχύληση στα ξερολάκια. Ζητάμε την προσοχή των οδηγών για να μην εθρηνήσουμε θύματα. Αυτό που μας ενδιαφέρει πιο πολύ, προσοχή, να ακούνε τις υποδείξεις της αστυνομίας, τις ανακοινώσεις του Δήμου και της Περιφέρειας. Από τον έλεγχο που έχουμε κάνει βλέπουμε ότι το πιο μεγαλύτερο πρόβλημα παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή στο λιμάνι της Γρίτσας, όπου έχουμε πρόβλημα με τους αλλείς, γιατί εδώ έχουμε καταστροφή των αλλευτικών εργαλείων τους. Στα άλλα τα ξερολάκια προς την περιοχή του Πλαταμόνα, στην οποία βρίσκεται και ο κύριος Δήμαρχος, εκεί συντονίζεται το θέμα για τον έλεγχο της κυκλοφορίας. Το μέλημά μας είναι να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τους κατοίκους της Πιερίας. Ο Δήμος Δύο Ολύμπου θα ζητήσει από την εταιρεία να αποζημιώσει τους ψαράδες. Είναι αλήθεια ότι για μία ακόμη φορά, με μία μικρή θεομηνία, η μη πρόβλεψη από την πλευρά της εταιρείας εδώ που μεταφέρει τα χαλίκια δημιούργησε ένα τεράστιο πρόβλημα, πρώτα στο λιμάνι και στους ψαράδες, οι οποίοι, από ό,τι είδαμε εδώ πέρα με τον Περιφερειακό Σύμβουλο και τον συνεργάτη της κυρίας Μαυρίδου, τεράστιο πρόβλημα, είναι σε απόγνωση, είναι για δεύτερη φορά μέσα σε
ένα μικρό χρονικό διάστημα, διότι έχουν υποστεί τεράστιες ζημίες και στο παρελθόν. Παρόλα αυτά, η ανευθυνότητα της εταιρείας καταστρέφει ουσιαστικά κάποιες οικογένειες οι οποίες ζουν από την αλληλεία. Παράλληλα, από το πρωί ο Περιφερειακός Σύμβουλος, η Περιφερειάρχης, ο Δήμαρχος και όλες οι υπηρεσίες είμαστε επιποδός που λέμε, διότι είναι αλήθεια ότι στην ενότητα του Δήμου έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές, χωράφια με καλλιέργειες, έχουν πλημμυρίσει διάφορες υποδομές γεωργικές και όλα αυτά βέβαια δημιουργούν ένα τεράστιο πρόβλημα, διότι σήμερα δυστυχώς δεν μπορούμε με τα πενιχρά μέσα και τη χρηματοδότηση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα οποία ξεκινήσανε πολύ νωρίς και θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε και στην πορεία. Είμαστε εδώ και η Περιφέρεια και ο Δήμος και ό,τι μπορούμε να συμπαρασταθούμε και στους ανθρώπους που πάθαν τεράστιες ζημιές και είναι ψαράδες, αλλά και στους γεωργούς οι οποίοι επίσης έχουν υποστεί στις καλλιέργειές τους εξίσου σημαντικές ζημιές. Αυτό θα είμαστε στην διάθεση των πληγέντων και να μπορούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε την περιοχή και τους κατοίκους. Σε συνεργασία πάντα με την Περιφέρεια και εκείνο το οποίο έδωσε εντολή ο Δήμαρχος είναι ότι θα πρέπει η εταιρεία να αναλάβει τις ευθύνες και να αποζημιώσει τις ζημιές που έχουν υποστεί εδώ οι ψαράδες. Συνοηθήκαμε με τις υπηρεσίες να δούμε πώς θα επιληθούμε το θέμα, να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι πάθαν ζημία μεγάλη και όπως ξέρουμε θα δούμε πώς θα τους βοηθήσουμε, γιατί είναι ένα δύσκολο έργο που παράγουν αυτοί οι ανθρώποι, χάνουν το εισόδημά τους και πρέπει αυτή τη στιγμή να τους βοηθήσουμε. Εκείνο που έχω να πω από το πρωί, όχι μόνο εδώ, στην πλευρά αυτή εδώ του λιμανιού, αλλά σε όλα τα ξυρολάκια που κατεβάσαν, είμαστε παρόντες όλοι και η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας κατόπιν εντολής του Αντιπεριφερειάρχη, αλλά και συνεργασία προς την πλευρά τη δικιά μας που υπάθαν τη μεγάλη ζημία με το Δήμο Δίου Ολύμπου. Έχουμε εδώ και τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον συνεργάτη της κυρίας Αντιπεριφερειάρχου, οι οποίοι είναι παρόντες για να δούμε πώς θα δούμε τα προβλήματα που υπάρχουν. Τώρα, το τι λύσεις θα δώσουμε δεν μπορούμε να πούμε από τώρα. Εν τω μεταξύ, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που επικρατούν στον ομό, μετά από αυτοψίες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πιερίας, τα τμήματα των επαρχιακών οδών Βροντούς Κονταριώτισσας, περιοχή Ξερολάκη, Βροντούς Καρίτσας, περιοχή Σπέκο, Αντλιοστασίου Ξερολάκη, Κατερίνης Καρίτσας, στο ύψος Δίου, θα παραμείνουν προσωρινά κλειστά μέχρι την υποχώρηση των καιρικών φαινομένων. Και στη συνέχεια, οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας θα προβούν στην αποκατάσταση των ζημιών που θα διαπιστωθούν έπειτα από αυτοψίες.